θα έλεγε κανείς. Είδαμε τον ντρόν το οποίο εντόπισε τον 70χρονο, ο οποίος πήγαινε για να βάλει φωτιά. Τον πρώτον εμπριστή, λοιπόν. Πάμε στον κύριο Κετσί να δούμε τι έχει να μας πει. Καλή σας ημέρα, κύριε Κετσί μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Αγαπητού. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όλον τον κόσμο. Φαίνεται ότι τα ντρόν θα είναι στο πλωστάσιο των ομάδων πυρόσβεσης. Προφανώς. Να πω, κύριε Αγαπητού, ότι εδώ και αρκετό καιρό εργάζεται μια επιτροπή επί τούτου, κατόπιν οδηγιών και του Προεδροδημοκρατίας, του κράτους, ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις, τρόποι, για να παρακολουθείται ολόκληρη η επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου. Προφανώς θα θέλαμε να ελέγχουμε και την κατεχόμενη. Όσον αφορά θέματα πυρκαγιών, όσον αφορά θέματα ύποπτων κινήσεων, έναρξης πυρκαγιών και γρήγορης και έγκαιρης ανταπόκρισης, και γενικά να βρεθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα συστήματα και η τεχνολογία, ούτως ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα, άμεσα οποιαδήποτε πυρκαγιά, για να υπάρχει και η γρήγορη καταστολή. Μάλιστα. Πάντως, έχω να σημειώσω ότι σε μία δημοσίευσή σας τώρα το Σαββατοκύριακο, ήσασταν αρκετά έντονος και αρκετά έτσι αγανακτισμένος, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτες πράξεις και αυτές οι τακτικές που ακολουθούνται μας θέτουν σε διαρκή κίνδυνο. Και είναι πραγματικά, δεν ξέρω κι εσείς πώς το αντιληφθήκατε. Δηλαδή, όταν είδατε τα πλάνα με τον 70χρονο να κατεβαίνει από το όχημά του κανονικά και να πηγαίνει να βάζει φωτιά. Δεν ξέρω εκείνη την ώρα εσείς πώς αισθάνεστε πραγματικά. Προφανώς αισθάνθηκα αυτή την αγανάκτηση. Ναι. Έπιασα να γράψω, διότι είναι αυτά που βλέπουμε καθημερινά, κύριε Αγαπητού. Είναι αυτά που συζητούμε καθημερινά μαζί σας. Είναι αυτά τα οποία δημιούργησαν τόσα προβλήματα στον τόπο μας και δημιούργησαν τόσες ακόμα και θανάτους και τόσες ζημιές. Και είναι αυτά τα οποία κάνουν τόσο εμάς ως υπηρεσία η οποία εμπλέκεται άμεσα με την καταστολή, όσο και τον κόσμο να αγαναχτά. Νομίζω πλέον ότι πρέπει να αφομοιωθεί ότι αυτές οι ενέργειες είναι και παράνομες και το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι προκαλούν προβλήματα στο κράτος, στον κόσμο γενικά, προκαλούν θανάτους. Καταστροφή, θανάτους, για όνομα του Θεού. Να βάζουμε λίγο το μυαλό μας να δουλεύει πλέον, κύριε Αγαπητού. Διότι η καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά δεν έχει όρια. Και πρέπει πλέον όλοι να συνειδητοποιήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε. Είτε αυτή είναι αμέλεια, είτε αυτή είναι η κακόβουλη, απερίσκεπτη, εμπριστική, θα έλεγα, ενέργεια. Ξέρουμε γιατί, ας πούμε, αυτός ο 70χρονος προχώρησε στη συγκεκριμένη εμπριστική ενέργεια. Δηλαδή, ξέρουμε ότι παραδέχθηκε την πράξη του. Αυτό είναι γεγονός, θα κληρωθεί στο δικαστήριο. Αλλά για ποιο λόγο, είπε, μίλησε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια του ανακριτικού έργου. Και δεν γίνεται να το πούμε. Αν μου επιτρέψετε, επειδή είναι η αστυνομία η οποία διεξάγει το ανακριτικό έργο, να μην προβώσω οποιαδήποτε δηλώση επί τούτου. Μάλιστα. Και το σέβομαι απόλυτα. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα είμαστε και σε επικοινωνία. Πότε θα έχουμε τα ντρόνς, δηλαδή θα ριχθούν στη μάχη ή έχουν ήδη ξεκινήσει? Μα ήδη αρκετές υπηρεσίες του κράτους έχουν τα ντρόνς. Και το Κέντρο Συντονιμών Έρευνας και Διάσωσης και η Πολιτική Άμυνα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτουμε ντρόνς. Ήδη εμείς το προσωπικό μας τις επόμενες μέρες θα περάσει από μια εκπαίδευση χειρισμού. Αλλά να πω, κύριε Αγαπητού, και θα προσθέσω και να πω ότι εμείς ως Πυροσβεστική Υπηρεσία στελεχώνουμε εδώ και αρκετό καιρό, αμέσως μετά τις πυρκαγιές του ΑΡΑΓΑΠΑ, και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με δικό μας μέλος, ο οποίο βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί μια ευρύτερη περιοχή σε ζωντανή σύνδεση διάφορες περιοχές, θα έλεγα, της Κύπρου που υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι. Παρακολουθά από εκεί, καθόλου τη διάρκεια της μέρας, οποιαδήποτε εκκλήρωση πυρκαγιάς και ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία μας. Απλά αυτό είναι το προκαταρκτικό, όπως σας είπα, εργάζεται επιτροπή εντατικά, ούτως ώστε να βρεθούν όλοι αυτοί οι τρόποι και οι τεχνολογίες που θα είναι οι πιο καλές για να αξιοποιηθούν στην Κύπρο για αυτόν ακριβώς τον λόγο, την 24ωρη παρακολούθηση. Μάλιστα.